Julio. Sanan da bayız buyurdular. Hasan. Nasılsın? Ne zaman geldin? Το πάλεψα και τους ξέφυγα λίγες μέρες νωρίτερα. Πώς τα κατάφερες? Τους εξηγήθηκα. Αραβωνιάζω την αδερφή μου. Τι διάλο τσίμα τσίμα θα πάω. Σε αυτά οι Γερμανοί είναι μονοκόμματοι. Τα έχεις ακούσει. Καλά έκανες. Η δουλειά πώς πάει? Καλά. Πήρα προαγωγή. Για λέγε, τι θα κάνουμε με τον Αραβώνα? Εγώ λέω καλύτερα να γίνει Σάββατο. Να μείνει ο κόσμος μέχρι αργά να το ευχαριστηθεί. Μη στέκονται με το ρολόι στο χέρι. Ναι, βέβαια. Και μια και θα έχουμε και τα όργανα, να βγούμε έξω στο δρόμο. Να γλεντήσει όλος ο Μαχαλάς. Σκεφτόμουν να μήπως είναι λίγο υπερβολικά όλα αυτά. Τόσα έξοδα, τόσος κόσμος. Αν το κάναμε σε κλειστό κύκλο. Σοπαρέ που θα το κάνουμε σε κλειστό κύκλο. Μια αδερφή έχω εγώ. Γιατί ήρθα από τη Γερμανία, για να γλεντήσουμε. Και πού θα τους βολέψει όλους αυτούς? Αν το κάνουμε στην αυλή σας. Θα τα βολέψω. Θα νοικιάσουμε καρέκλες, τραπέζια. Και για το οικονομικό, μην ανησυχείς. Αυτά είναι δικά μου. Και ξέρεις, θέλω να καλέσουμε και όλη την παλιά παρέα. Αλήθεια, τι κάνουν αυτοί, τους βλέπεις καθόλου? Ο Ισμέτ είναι στην Αθήνα. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να τους βρεις, τόσες δουλειές. Το γάμο. Εκεί θα τα αναλάβω εγώ και θα στείλω σήμα 2 μήνες νωρίτερα. Γιατί όπως βλέπω, γαμπρέ, εδώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Γεια! Τι κάνετε? Στο ελέπα καλό μου. Τα τριλαρέα για να δίνουμε. Έχω ένα στην Ξάνθη. Ένας χριστιανός που κάνει τις πιο καλές πάστες. Θα τις κάνει μόνο για το μαγαζί του, ένα εστιατόριο. Τον παρακάλεσα όμως και θα μας φτιάξει κάτι εξαίρεση. Μπράβο, σε αυτά είσαι μάνα. Παίρνουμε πρωτοβουλίες, γαμπρέ. Άρε μούρα. Τι έκανες από ρούχα? Έχεις διαλέξει? Σήμερα θα πάμε το απόγευμα. Θα έρθεις να δώσεις μια γνώμη? Μπα, έχουμε δουλειά στο σπίτι. Έλα, ας περιμένουμε δουλειά, δεν πειράζει. Άσε, καλύτερα όχι. Μια φορά ραβωνιάζεται η φίλη σου. Δεν είμαι καλή σε αυτά. Δεν φέρνω τύχη. Δεν τα πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Ήρθε ο Χασάν. Δεν τον είδες? Δεν έτυχε. Βέβαια. Πήρα άδεια για τον Αραβώνα και τα έχει αναλάβει όλα. Την ορχήστρα, το τραπέζι. Θα παντρευτεί? Τι λέει? Δεν μιλάει γι' αυτό ο Χασάν. Για μένα έχει μάθει. Εννοώ τον Κεμάλ, τον χωρισμό. Ξέρεις. Εγώ δεν του έχω πει τίποτα. Κοίτα, όπου να είναι θα έρθει, θα τον δεις. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να πεταχτώ σπίτι. Μα ούτε τον καφέ σου δεν έχω. Α, σε ξεχάστηκα. Μα. Σου κάνω. Μέχα μου, Χασάν. Να σε είσαι. Ναι, και το γιο σου. Πού του σαν να γκρελίμψενε. Γιο. Σέι. Σύντη και με μιλάζε. Μπε δεκί, κάτσε. Βασκάζομαι. Δεν θα καθούμε. Όχι. Στις ομορφιές της σου κράμε. Βεβαίως. Τι γίνεται αυτή? Αγαπιέται με κανέναν, ετοιμάζεται για γάμο? Α, όχι. Πώς και έτσι, αυτή ήταν περιζήτη. Ε. Για λέγε. Ήταν λίγο άτυχη. Τι εννοείς άτυχη? Κοίτα, είναι μεγάλη ιστορία. Τι να σου λέω τώρα. Εδώ στη σχολή. Τελειώνω σε 2 ώρες. Θα σε δω απόψε. Έχουν έρθει αυτοί οι φίλοι μου. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τους ξεφύγω. Αύριο ναι, οπωσδήποτε. Χριστίνα! Σε φιλώ, γεια. Πώς πήγε η εκδρομή? Έχασες. Φοβερή πολύ. Και πολύ ερωτική. Να δεις φωτογραφίες να πάθεις. Να θυμάσαι, σ' αγαπώ. Πολύ. Κι εγώ. Γεια. Και εμείς αγαπήσαμε που λέει ο λόγος, αλλά δεν κάναμε έτσι. Καλά μπορείς να μου πεις πόσες φορές την ημέρα μιλάτε και μου σπάτε τα νεύρα. Κοντεύετε 3 χρόνια και ακόμα σου κάνει ερωτική εξομολόγηση από το τηλέφωνο. Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Ναι, καλά. Πάμε μια βόλτα. Έλα, μας περιμένουμε. Άντε και πέσει μάνα σου, λίγο να φύγουμε για τα μαγαζιά. Μουράτ ντάκι αλτζέκνη. Φυσικά. Μπορεί να ξεφύγει. Έχεις δει κάτι που να σ' αρέσει? Δεν ξέρω. Όχι. Εσύ τι λες?
Θα ανανεώσουμε την καρδιαρόπα σου. Θα αλλάξει τελείως look. Αχ, μη μου λες τέτοια. Ναι, και δεν σηκώνω κουβέντα. Έχω δει κάτι βιτρίνες τρομερές. Δεν μου πάνε εμένα τα πόδια. Σου πάνε. Θα κάνεις εμφάνιση στον Αραβόνα που θα πάθουν όλη την πλάκα τους. Πού καταστάτε, με τη γιορτή μου. Βιλμεσέντα, χά, υγείο λουρτζανίμ. Σαν τη ρούχα, κλέ. Πού πάτε εσείς? Έχω μια δουλειά. Μην αργήσετε, θα βγούμε για ψώνια. Καλά, εντάξει. Σε μισή ώρα φεύγουμε. Μην ανησυχείς καθόλου, θα στον φέρω εγώ σηκωτό. Α, και Εμελέκ, μη φοβηθείς τα έντονα χρώματα, σου πάνε. Τον Μουράτ πώς τον βλέπεις? Μια χαρά, γιατί? Η Μαρίνα.